πέρασμα. Συνεπής αποδείχθηκε στην ευχή που έδωσε στην αρχή του προγράμματός της η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αφού επί 2,5 ώρες στάθηκε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζοντας ένα μουσικό αφήγημα, όπως είπε η ίδια, μεταδίδοντας το συναίσθημά της στο κοινό. Το θέμα είναι πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία και πώς διηγείσαι σε ένα πρόγραμμα αυτό που θέλεις να πεις. Δεν είναι κατανοητό σε εσάς. Σε μένα έχει μια ιστορία, βάζω μια ιστορία στο μυαλό μου και φυγούμε. Το οποίο όμως δεν είναι αυτονόητο ότι θα το καταλάβετε. Η ιστορία όμως και η κατανόηση του έρχεται όταν μπορέσουμε όλοι μαζί να οδηγηθούμε από κοινό αίσθημα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η ανταπόκριση που τουλάχιστον έχει επιτευχθεί σε όλες αυτές τις παραστάσεις που κάνουμε το χειμώνα, το πρόγραμμα έχει πετύχει. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και οι 5 μουσικοί που τη συνόδευσαν βρέθηκαν στην Κομοτηνή στο πλαίσιο μιας περιοδίας 15 παραστάσεων που κάνουν το φετινό χειμώνα, ενώ στα άμεσα σχέδιά της είναι η έκδοση ενός μουσικού άλμπουμ λίγο μετά το Πάσχα. Είναι μια βόλτα λοιπόν χειμωνιάτικη που κάνω φέτος. Προσπάθησα να την κάνω και άλλες φορές, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί οι υποχρεώσεις ήταν έτσι μαζεμένες και κυρίως στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε φέτος που δεν παίζω σε έναν χώρο συγκεκριμένο για πολύ μεγάλες παραστάσεις όπως έκανα πέρυσι, είπα να κάνω αυτή τη χειμωνιάτικη βόλτα. Είναι η πρώτη φορά που την κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα γίνουν πολλές παραστάσεις, θα γίνουν γύρω στις 15, διότι ταυτόχρονα είναι και μια περίοδος που τελειώνω το άλμπουμ, το οποίο μετά από πολλά εμπόδια βγαίνει το Πάσχα, μετά το Πάσχα μάλλον. Το μουσικό ταξίδι στο οποίο παρέσυρε η Ελευθερία Αρβανιτάκη και τους θεατές που κατέκλυσαν το Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής περιλάμβανε σταθμούς σε όλη την καριέρα της, αναφορές σε σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, αλλά και μνήμα στο Βασίλη Τσιτσάνη με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Όσο για το κοινό, αυτό την επιβράβευσε με το πιο ζεστό χειροκρότημα. Και πάλι.